παρουσίασε τους ισχυρισμούς του ως προς τα όσα διαδραματίστηκαν μέσα στο σπίτι του με την ανήλικη μαθήτρια, όμως τελικά δεν έπεισε την ανακρίτρια και την εισαγγελέα Ρεθύμνου, οι οποίες συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του, μέχρις ότου η υπόθεσή του να φτάσει στο ακροατήριο. Ο λόγος για τον 50χρονο από το Ρέθυμνο, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για τον βιασμό της 14χρονης μαθήτριας, που είναι στενή φίλη της συντρόφου του ανήλικου γιού του, και η οποία με βάση την καταγγελία της στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου εξαναγκάστηκε σε ασελγής πράξη από τον 50χρονο, όπου όμως είναι της ίδιας βαρύτητας με το αδίκημα του βιασμού ανηλίκου. Ο 50χρονος που οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και μάλιστα από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου στην ανακρίτρια Ρεθύμνου, κατά τη διάρκεια της σύντομης απολογίας του φέρεται να ισχυρίστηκε πως ουδέποτε άσκησε βία στο ανήλικο κορίτσι, για το οποίο φέρεται να είπε πως είχε την πλάνη ως προς την ηλικία του, θεωρώντας ότι ήταν πάνω από 17 ετών, έξου και τέλεσε τις πράξεις της γενετήσιας ελευθερίας και της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης. Αρνούμαστε όσον αφορά το βιασμό, καθώς δεν υπήρχε η παράνομη βία. Και όσον αφορά το έγκλημα της γενετήσιας πράξη με ανηλίκους, είχε την πλάνη όσον αφορά την ηλικία της ανήλικης. Όσον αφορά το αν υπάρχει συνένεση συγκατάθεση, έτσι όπως κατηγορείται ο εντολέας μου, να ξέρω ότι στα αυτά τα εγκλήματα, όπως είναι το 339 του ποινικού κώδικα, και το λέω γιατί η συγκατάθεση και η συνένεση δεν παίζουν κανένα ρόλο όσον αφορά το συγκεκριμένο έγκλημα. Εκεί αυτό που προστατεύεται, το όνομα αυτό που προστατεύεται είναι η ανηλικότητα. Γι' αυτό και το οποίο κρατείται σήμερα. Είναι αυτή η υπόθεση που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη του Ρεθύμνου. Ήρθε στο φως όταν η κοπέλα την περασμένη Παρασκευή πέρασε με τη μητέρα της στο κατόφλι της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου, προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ανήλικη μαθήτρια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως βρέθηκε την προηγούμενη ημέρα της καταγγελίας, δηλαδή την περασμένη Πέμπτη, στο σπίτι του 50χρονου, καθώς συνόδευε τη φίλη της που είχε ραντεβού με το ανήλικο αγόρι του άντρα. Ωστόσο, όταν το νεαρό ζευγάρι έφυγε από το σπίτι, η 14χρονη έμεινε μόνη με τον 50χρονο, ο οποίος και την εξανάγκασε, σύμφωνα πάντα με την ίδια, σε ασελγής πράξης. Οι αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου, έχοντας στα χέρια τους την καταγγελία της ανήλικης, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 50χρονο, στον οποίο λίγες ώρες αργότερα ασκήθηκε η δίωξη του βιασμού ανηλίκου.